Κάψε λίπος σαν να μην υπάρχει αύριο. Μπούσταρε το μεταβολισμό σου τρώγοντας αυτά τα τρία φαγητά. Πάμε στο πρώτο φαγητό, το οποίο είναι τα ασπράδια. Τα ασπράδια είναι μια εξαιρετική επιλογή. Εντάξει, είναι δύσπεπτα και είναι καθαρή πρωτεΐνη. Καθαρή πρωτεΐνη. Α, λέει τα ασπράδια έχει την ίδια πρωτεΐνη με το φυσικό βούτυρο. Τι μας λες, Σάρο? Ναι, αλλά τα ασπράδια έχουν το 1/10 των θερμιδών. Εντάξει. Οπότε, τρως την ίδια πρωτεΐνη με το 1/10 των θερμιδών. Κοιτάξτε και λίγο τις θερμίδες. Βγάλτε το κεφάλι από το ποπουδάκι σας και κοιτάξτε λίγο την ταμπέλα να δείτε πόσες θερμίδες έχει το κάθε τι. Προτιμάς να φας 100 γραμμάρια που είναι 2 κουταλιές φυσικό βούτυρο για να πάρεις 20 γραμμάρια πρωτεΐνης? Ή προτιμάς να φας μια ομελέτα σαν άνθρωπος, να φας 20 γραμμάρια πρωτεΐνης και να σου μείνουν και 500 θερμίδες για το βράδυ? Σκέψου λίγο λογικά. Αρχίζεις να σκέφτεσαι λίγο λογικά. Εντάξει. Ασπράδια. Ασπράδια σε ομελέτα. Ασπράδια σε αυγόφετες. Ασπράδια στο φούρνο. Ασπράδια με άλλα φαγητά. Συνδυασμοί. Εντάξει. Βάλτε το μυαλό σου να δουλέψει. Ασπράδια στο μικροκυμάτων. Που θα σπάσει την νηστεία σου το μεσημέρι με ασπράδια, εξαιρετική επιλογή. Ασπράδια και σαν σνακ, εξαιρετική επιλογή. Αν δεν ξέρεις τι εννοώ με την νηστεία και όλα αυτά, αν πατήσεις see more στην περιγραφή ή σαν καρφιτσωμένο σχόλιο, θα βάλω το σύνδεσμο που σου δείχνει ακριβώς τη μέθοδο που θα κάνει το σώμα σου να καίει λίπος, θα μπουστάρει το μεταβολισμό σου, θα ανεβάσεις καύσεις, δεν θα πεινάς, δεν θα στερείσαι και θα χάνεις. Υπάρχει τρόπος, δες το σεμινάριο τώρα για να δεις το τρόπο το μυστικό. Πάμε στο δεύτερο φαγητό, το οποίο είναι ιδανικό και για πρώτο γεύμα και για δεύτερο γεύμα, μεσημέρι βράδυ. Σούπα, εντάξει. Σας το είπα, παιδιά, σούπα. Σας το λέω, αλλά εσείς μυαλό δεν βάζετε. Στις προάλλες πετυχαίνω ένα τυπά. Παιδιά, πάω να φάω. Έρχεται ένα. Σαρό, μπουμπά, είσαι τέλειος. Λέω, μπράβο, φίλε, κάνεις διαλυματική. Ναι, μου λέει, κολουθώ αυτά που μου λες κατά γράμμα. Λέω, μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Κάθεται πιο εκεί, εντάξει, είμαι εγώ με την κοπέλα μου. Κάθεται αυτό στο άλλο τραπέζι. Με κάτι φίλους του. Ωραία. Έρχεται ο σερβιτόρης, φέρνει σούπα. Μου λέει: Σαρώ, κοίτα, τρώω σούπα όπως μου έχεις πει. Και τι κάνει? Πάει και παίρνει μισή φρατζόλα ψωμί και αρχίζει και την πετάει μέσα στη σούπα. Το κάνει κομμάτι. Μέσα σούπα. Και το κοίταζα εγώ έτσι. Λέω: Εντάξει, θα βάλει μια φέτα. Παιδιά, έβαλε μισή φρατζόλα ψωμί μέσα στη σούπα. Του λέω: Ρε φίλε, δεν κράτηθηκα. Εντάξει, τώρα τι λες, τι πας, κάνεις παρατήρηση στον άλλο. Ρε, αφού ήρθε και μου είπε: Κάνω κατά γράμμα αυτό που μου λες. Δεν κράτηθηκα. Του είπα: Ρε φίλε, τι κάνεις εκεί, του λέω. Τι κάνεις εκεί? Σκαλώνει, μου λέει: Σαρώ, λέει, τρώω τη σούπα έτσι όπως μου έχεις πει. Λέω: Αυτή η μισή φρατζόλα τι είναι? Λέει, λίγο ψωμάκι, λέει. Λέει, από την κατοχή, λέει, το είχαμε συνήθειο, λέει. Του λέω: Κατοχή έχεις τώρα, ρε φίλε. Κατοχή έχεις. Κοίτα λίγο γύρω σου. Πού είναι ο μεταξάς? Δείξτε μου. Δεν έχουμε κατοχή, παιδιά. Τι πάτε, κάνετε μαλακίες από την κατοχή ακόμα? Αυτό το κόλμα της κατοχής. Η κατοχή και η κατοχή. Και εγώ έτσι και εγώ αλλιώς. Δεν πετάω φαγητό στα σκουπίδια, γιατί παλιά δεν είχαμε να φάμε. Ή παλιά. Ωραία, τελείωσε. Πάει αυτό. Τώρα, εάν εσύ φας ή δεν φας μισή φρατζόλα ψωμί, ούτε τα παιδιά στην Αφρική θα χορτάσουν, ούτε θα αλλάξει κάτι από το παρελθόν, δεν θα αλλάξει τίποτα. Οπότε, το μόνο που αλλάζει είναι το μέγεθος του παντελονιού που κάθε χρόνο ανεβαίνει σε ένα μέγεθος. Κακομοίρη μου. Οπότε, εάν θες να πάει ανάποδα αυτό, άκουσε λίγο το Σαρό. Εντάξει. Οπότε, όταν λέω σούπες, εννοώ σούπες. Σκέτες. Όχι με μισή φρατζόλα ψωμί μέσα και όχι με μισό λίτρο λάδι μέσα. Απλές σούπες. Σούπα λαχανικών, σούπα μανιταριών, σούπα κοτόσουπα, ψαρόσουπα. Αυτές είναι οι επιλογές σου. Τίποτα παραπάνω. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι ιδανικό και σαν σνακ και σαν προστίκη στο γεύμα, το οποίο είναι καρότο. Ωραία. Τώρα, το καρότο μπορείς να το πας, να το βάλεις μέσα στο γεύμα, να το μαγειρεύεις με το φαγητό. Μπορείς να το βάλεις στη σούπα λαχανικών και σαν σνακ είναι μια πολύ καλή επιλογή. Εντάξει. Να πάρετε ή τα καρότα τα μικρά, τα baby, ή να πάρετε τα κανονικά καρότα και απλά να τα κόψετε σε φέτες, να τα βάλετε σε ένα ποτηράκι πλαστικό για παράδειγμα και να το φάτε όταν έρθει η ώρα για το σνακ. Γιατί, εντάξει, είναι λαχανικό, εντάξει. Έχει τις φυτικές του ίνες, χαμηλό πάρα πολύ σε θερμίδες, ευεργετικές ιδιότητες και πολύ δύσπεπτο και το τρως και δύσκολα. Το μασάς πολύ, δηλαδή ένα κομματάκι καρότο, το μασάς για 10-15 δευτερόλεπτα και μετά το κατεβάζεις. Οπότε ξεγελάς το σώμα σου και το κεφάλι σου ότι τρως πολύ ενώ έχεις φάει 3 καρότα. Εντάξει, αυτό είναι το μυστικό, να ξεγελιέσαι. Εντάξει. Να ξεγελιέσαι να τρως λιγότερο, όχι να ξεγελιέσαι να τρως περισσότερο και να νομίζω ότι κάνεις δίαιτα. Εντάξει, αυτά είναι 3 φαγητά. Εάν σου άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Πες μου τι άλλο θέλεις να δεις κάτω στα σχόλια. Μην επόμενη φορά με το καλό.